Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Τι γίνεται? Τέλεια. Να σου πω, πώς φαίνεται που τώρα πια μπαίνει στο διαγωνιστικό κομμάτι του γρου ευθεία, ας πούμε. Το νιώθω. Το νιώθεις? Το νιώθω full. Ωραία. Και πώς έχεις νιώσει για να βάλεις όλα αυτά τα κομμάτια, τα διαφορετικά πάνω σου και πού πηγαίνεις? Λοιπόν, αρχικά αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Μάλιστα. Αυτό. Έχω ράψει αυτά δύο μαζί. Και αυτό το έχω προσθέσει, είναι ραμμένο. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ τώρα πηγαίνω στο fashion show της αποφύτησης της σχολής μου. Ναι, αλλά έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Δεν μου έδωσες τα γυαλιά. Α, παράληψής μου, συγγνώμη. Α. Ορίστε. Τώρα θα σε ακούσω πιο προσεκτικά. Τέλειο, τέλειο, πάμε. Τέλειο. Λοιπόν, full. Λοιπόν, πηγαίνω στο fashion show της αποφύτησης της σχολής μου, όπου στην ουσία παρακολουθώ και φοράω και ένα δημιούργημά μου. Α, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό εδώ. Εξαιρετικά. Mm-hmm, λοιπόν, αφού μου πείτε πόσο πολύ μου πάνε και για ποιο λόγο δεν έχω γίνει ακόμα μοντέλο γυαλιών, μπορείτε να βαθμολογήσετε. Πρώτη φορά βλέπω αυτό το χαμόγελο στα χυλάκια σου. Α, ναι, ωραία. Ναι. Θα το κρατήσω. Και θα το κρατήσω κι εγώ και θα απευθυνθώ για πρώτη φορά στην Ευδοκία να μας πει γιατί έβαλες τρία στην Ειρήνη. Εγώ θεωρώ ότι έχεις κάνει πάρα πολλά έτσι ιδιαίτερα πράγματα, ακόμα και την τσάντα δηλαδή, την κρατάς με άλλο τρόπο, όχι με τον κλασικό. Θεωρώ είναι πολύπλοκο, ίσως εγώ να μην μπορώ να το καταλάβω 100%. Δηλαδή τα πουκάμισα εδώ, να σου πω, πρώτη φορά το βλέπω αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Είναι απλά διπλωμένα και τα έχω ράψει έτσι και τα έχω κάνει σε στυλ κορσέ, δεν είναι κορσές. Είναι απλά ένα τόπο παραπάνω. Ίσως ας πούμε αν ήσουν να σχεδιάσεις, να περίμενα να φτιάξεις ένα ολόλο δικό σου ρούχο, ίσως. Αυτό είναι πιο πολύ κάπως σαν μοντάζ πάνω στο ρούχο. Δηλαδή είναι δημιούργημα. Όχι, είναι ένα δημιούργημα, ναι. Ναι, 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 το οποίο φορκέται και σκέτο και πάνω από το πουκάμισο ή οτιδήποτε θέλεις. Σίγουρα. Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω τόσο πολύ. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα και πολλά πράγματα διαφορετικά. Αυτά. Okay. Αυτά. Για πρώτη κριτική. Συγχαρητήρια. Παίρνεις τα γυαλιά. Σε ενημερώνω ότι ο μέσος όρος σου είναι φυσικά 3,1. Wow. Πήγαινε μπροστά στους κριτές. Πάμε. Πολύ. Και ξεκινάμε με τον Δημήτρη. Καλώς την. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή που κάνεις με τα πουκάμισα. Εγώ θα προτιμούσα να έχεις δύο πουκάμισα αντί για τρία. Δηλαδή το λευκό θα το έβγαζα γιατί μπερδεύει περισσότερο την εικόνα παρά την βοηθάει. Το γκρι και το μαύρο είναι ωραία σαν ιδέα. Θα έβαζα ένα άλλο παπούτσι πάλι με λάμψη αλλά σε ασημί και όχι σε χρυσό. Ωραία και θα μου τέριαζε πιο πολύ με το γκρι που είναι ένα ψυχρό χρώμα. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι κακό, αλλά θα προτιμούσα σίγουρα ένα ασημί. Θα ήθελα άλλη τσάντα, είναι πάρα πολύ αυστηρή για το λούξου και για τα είναι γυαλιά. Αυστηρή. Ναι, είναι πολύ αυστηρή. Και το λούξου είναι ιδιαίτερο με αυτό που έχει κάνει και με τα γυαλιά ιδιαίτερο. Είναι πολύ ωραία τα γυαλιά. Ευχαριστώ. Απλά τα γυαλιά δεν ταιριάζουν με την καρφίτσα. Θα ήθελα μια λυσίδα απ' έξω ή κάτι από το πουκάμισο να είναι λίγο πιο συνδυασμένα σωστά. Είχα φέρει και άλλη λυσίδα, είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οπότε μ' αρέσει. Και τα δύο μαζί και σου κόλλαγε καλύτερα αυτό. Ήταν πολύ μεγάλη αλυσίδα, δεν μπορούσα να την προσαρμόσω, γι' αυτό το κράτησα αυτό, αλλά ήταν από τις επιλογές μου, οπότε μου αρέσει και αυτό. Πολύ χαίρομαι που το σκέφτηκες και πολύ χαίρομαι που το σκέφτηκα και εγώ, που το σκέφτηκες εσύ και πάει συνέχεια. Και δεν τελειώνεται ποτέ. Άρα φαντάζομαι τι σκέφτηκες θα βάλω τώρα. Αυτό τώρα για κάποιο λόγο με προβληματίζει, είναι καλό αυτό. Δεν είσαι αναμενόμενος. Με τον λεπτό μαρκαδόρο θα σου βάλω 1-2. Ευχαριστώ πολύ. 2. Πάμε Ηλιάνα σε σένα. Ειρήνη μου, εμένα μου αρέσει πολύ η ιδέα με τα πουκάμισα. Είναι μια έτσι ωραία πρόταση. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε όλα τα κορίτσια κτλ. Είναι δύσκολο αυτό το look να το υποστηρίξεις, αλλά σου πηγαίνει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν τα παπούτσια που είναι χρυσά. Θα ήθελα να είναι μποτάκια, να μην φαίνεται από μέσα η καλτσούλα ή μαύρη με το. Α, ναι, μποτάκι. Ναι, δεν φοράς μια κάλτσα από μέσα, κάτι. Ναι, καλτσούλα, ναι. Το οποίο είναι μέχρι ένα σημείο. Ναι, ναι, όταν περπατάς και βγαίνει το πόδι, δεν φαίνεται πολύ ωραίο στην εικόνα. Αλλά γενικά νομίζω ότι επειδή έχουμε δει τόσα πράγματα από σένα και τίποτα δεν είχε μια συνέχεια και μια ερμηνεία που να την καταλαβαίνουμε στιλιστικά και όχι στη φαντασία μας. Έχεις φέρει μια ωραία πρόταση, τώρα δεν έχεις και ασυλία και νομίζω το δούλεψες παραπάνω και το σκέφτηκες, όπως και το κόνσεπτ. Mm-hmm. Ωραία αρχή και χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο στέλνο. Ωραία. Μου αρέσει πολύ αυτό το look που έχεις κάνει και αυτή η ιδέα γενικά, που το layering αυτό με τα πουκάμισα. Θα ήθελα να βγάλεις μόνο τις ετικέτες από τα πουκάμισα που φαίνονται. Έχετε δίκιο. Δεν μου αρέσει καθόλου σαν πληροφορία, γιατί το κατεβάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, λίγο στην εκτέλεση έχω ένα
ερωτηματικό. Mm-hmm. Το, όταν λες το πάνω, το έχεις ράψει, πώς το έχεις ράψει? Είναι ραμμένο το πάνω και αυτό και με πενσάκια το συγκεκριμένο, δηλαδή εδώ γιατί πάνω. Γιατί σου πέφτει. Πέφτει τώρα, ναι. Δεν ξέρω πώς, άμα έχει πέσει αρκετά. Πέσει, δεν έχει πέσει, ναι. Έχει πέσει δεν λίγο. Σε άκουσα. Τώρα έχει πέσει, όντως τώρα το παρατήρησα, ναι. Ναι. Είναι σαν να είναι όλα απλά ξεστυλιγμένα και δεμένα. Δεν φαίνεται η δουλειά που μπορεί να έχεις κάνει. Γιατί δεν στέκεται. Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει σήμερα. Ευχαριστώ. Πιο πολύ από όλες τις φορές. Τέλεια. Και θα σου βάλω και εγώ 3. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία τώρα, όχι αστεία. Γίναμε. 11,1 είναι τελική σου βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Θέλα τον κίνδυνο για να ξυπνήσω, μάλλον. Ναι, ίσως. Αλλά και εγώ κινδύνευση. Γαρδούλα μου, να ξέρει. Ψυχούλα μου και τα λοιπά. Έλα, πήγαινε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.